στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ-αρχηγείου βρίσκονται οι φάκελοι με τις πολιτογραφήσεις των δύο Κινέζων που συνελήφθησαν στις 16 Αυγούστου στη Σιγκαπούρη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Φιλελεύθερος, οι φάκελοι παραδόθηκαν στην αστυνομία από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιες διαδικασίες οι δύο εξασφάλισαν την κυπριακή υπηκότητα και αντελέστηκαν και στην χώρα μας ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Α, στο μικροσκόπιο θα τεθεί και ο πάροχος υπηρεσιών που μεσολάβησε για την πολιτογράφηση των δύο Κινέζων. Οι ανακριτές καλούνται να ερευνήσουν κατά πόσον οι αιτήσεις υποβλήθηκαν συνοδευόμενες από πλαστά έγγραφα και αν επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μια πλασματική εικόνα των αιτητών, προκειμένου να εξασφαλίζουν χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις το πολυπόθητο ευρωπαϊκό διαβατήριο μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ο 40χρονος Σου Χαϊτζίν απέκτησε την κυπριακή υπηκότητα περί τα τέλη του 2019 μαζί με την σύζυγό του. Ο 34χρονος Γουάγκ Ντεχάι έλαβε διαβατήριο τον Μάιο του ίδιου έτους. Σημειώνεται ότι για κανέναν από τους δύο δεν γίνεται αναφορά στα απορίσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Το θέμα παρακολουθεί στενά και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προανήγγειλε αφαίρεση υπηκότητων. Σε περίπτωση που προκύψει η τελική καταδίκη των προσώπων, να ενεργοποιηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία για αφαίρεση της πολιτογράφησης. Μέχρι στιγμής οι αρχές της Σιγκαπούρης δεν έχουν απευθυνθεί στις αρχές της Κύπρου με οποιοδήποτε αίτημα δικαστικής συνδρομής, ούτε και οι κυπριακές αρχές ζήτησαν προς το παρόν ενημέρωση. Σε μια άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντός Σεπτεμβρίου οι ανακριτές του ΤΑΕ-αρχηγείου θα πέρασουν το κατόφλι του Γενικού Εισαγγελέα προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την υπόθεση άλλων 21 επενδυτών από την Κίνα, οι οποίοι φέρονται να εξασφάλισαν παράτυπα κυπριακά διαβατήρια μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.